Για να δούμε τι έχει να μας πει ο καλός φίλος της εκπομπής, ο οποίος βεβαίως είχε περιγράψει εγκαίρως αυτή την θηριώδη άνοδο των λεπενιστών με το νέο πρόσωπο του κυρίου Μπαρντελά. Παρόλα αυτά, ο ίδιος υποστηρίζει ότι το στίχημα είναι πολύ ανοιχτό πια, διότι όλοι έχουν πέσει πάνω στην άνοδο της Λεπέν και τις συμμαχίες παραγόντων γκολικών, την ώρα που το μέτωπο που συγκροτούν η κέντρο-αριστερή-αριστερή μπορεί να είναι το μεγάλο θέμα. Καλημέρα κύριε Δαβέτα. Καλημέρα κύριε Σαχίνη, καλημέρα στους ακροατές μας παντού. Κύριε Δαβέτα, οδεύουμε καταρχάς προς συρρήκνωση του κέντρου, ενώ δεν ήταν αυτή η στόχευση Μακρόν, η στόχευση ήταν να ευνηδιάσει, για να τα λέμε όλα τακτικά, τη Λεπέν και να τη βάλει στο παιχνίδι ούτως ώστε να δώσει θεσμικά πιστήρια και η ίδια, άρα να χρεωθεί μαζί του τη φθορά. Έτσι είναι στην αρχή. Καταρχήν να πούμε ότι η κίνηση Μακρόν έχει δύο στοιχεία. Πρώτον έχει το στοιχείο το πολιτικό και δεύτερον το στοιχείο το προσωπικό. Ας ξεκινήσουμε με το προσωπικό. Το προσωπικό στοιχείο είναι το στοιχείο ενός παίχτη στο καζίνο, ενός νάρκισσου στο καζίνο, ο οποίος νάρκισσος, βλέποντας ότι ο κόσμος θα ασχολείται μετά το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών με τη συντριπτική ήττα που είχε και τη διπλάσια ψηφοφορία που ήταν υπέρ της Λεπέν, για να διώξει από πάνω του το αρνητικό ενδιαφέρον, έκανε αυτή την κίνηση και έτσι ξαφνικά, όσο περίεργο και αν φαίνεται, όλοι ασχολούνται με οτιδήποτε άλλο εκτός από τον ίδιο τον Μακρόν προσωπικά. Και η αντιπαράθεση είναι μεταξύ Λεπέν και αριστεράς. Αυτό είναι μία κίνηση προσωπική. Όμως υπάρχει και μία δεύτερη κίνηση πολιτική στρατηγική, η οποία είναι αυτός ο γκάμπλερ, αυτός δηλαδή ο παίχτης του χαρτιών, των ζαριών, έχει δύο άξονες. Ο ένας άξονας είναι αυτός που είπατε. Δηλαδή, να βάλει τη Λεπέν μπροστά στις δυνατότητες διακυβέρνησης μέσω του Μπαρντελά που είναι τελείως άπειρος και να φανεί, ας το πούμε, θεωρητικά η γύμνια της, όπως αυτός πιστεύει, σε σχέση με ζητήματα διακυβέρνησης. Απ' την άλλη όμως, υπάρχει και μια άλλη άποψη, η οποία είναι πιο αρνητική, η οποία και αυτή παίζει στο τραπέζι και εγώ τουλάχιστον από τη μεριά μου την επαναφέρω, είναι ότι ήξερε πολύ καλά τι έκανε ο κύριος Μακρόν, διότι με αυτόν τον τρόπο θα δημιουργούσε ένα τεράστιο πρόβλημα και θα όξυνε τις αντιθέσεις ανάμεσα σε αυτά που ονομάζουμε πατριωτικά κινήματα και σε αυτά τα οποία ονομάζουμε διεθνοπαγκοσμιοποιημένα κινήματα. Διότι αυτό το οποίο αυτό που είπατε τώρα, αριστερά και δεξιά, δυστυχώς δεν είναι αυτή η πραγματικότητα. Παρότι υπάρχει αυτές οι δύο τάσεις, τώρα πλέον ονομάζεται αλλιώς. Δεν λέμε ο δεξιός και ο αριστερός, μιλάμε το λαϊκό μέτωπο και το πατριωτικό μέτωπο. Το λαϊκό μέτωπο, το οποίο υποτίθεται ότι η κυρία πλευρά της αριστεράς το υιοθετεί σαν μιμείται δηλαδή το λαϊκό μέτωπο μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο που δημιουργήθηκε στη Γαλλία, και το άλλο, το πατριωτικό μέτωπο, σαν άμυνα και απάντηση σε ένα λαϊκό μέτωπο το οποίο δηλώνει ότι είναι ψεύτικο, ότι είναι κατά μίμηση και όχι βασισμένο στην πραγματικότητα. Διότι είναι ένα λαϊκό μέτωπο το οποίο έχει μέσα του, δηλαδή μιλάω για την αριστερά εδώ, έχει μέσα του όλα τα αποβράσματα, όπως λένε, της αρνητικής αριστεράς. Δηλαδή έχει τους αντισημίτες, όλοι οι αντισημίτες έχουν μαζευτεί εκεί πέρα. Έχει ακόμη και άτομα τα οποία έχουν καταδικαστεί βιαίως για απειλές θανάτου εναντίον πολιτών. Αυτά όλα τα άτομα κατεβαίνουν με μεγάλη, αν θέλετε, δυνατότητα να βγουν εκλογές σε διάφορες περιοχές. Στην αρχή, μόλις βγήκε το μέτωπο της αριστεράς, το πνεύμα της έκπληξης ήταν από την αριστερά. Όλοι είπανε, τώρα η αριστερά ενδεχομένως, και εγώ το πίστευα μέχρι χτες. Από σήμερα όμως βλέπω ότι υπάρχει μια αναστροφή, διότι βγήκε η ίδια η Λεπέν επιθετικά απέναντι στην αριστερά και κάλεσε όλο το πατριωτικό μέτωπο και όχι τους δεξιούς. Αυτοί που θέλουν να σώσουν τη Γαλλία, την αστική τάξη, και από ό,τι φαίνεται εισακούεται σε μεγάλο βαθμό αυτή η γραμμή. Μισό λεπτό, να μας ξεκαθαρίσετε κάτι. Προφανώς, γιατί εδώ πέρα γίνεται ένα παιχνίδι πολιτικής τακτικής. Αυτά λέει η πλευρά Λεπέν για το λαϊκό μέτωπο των αριστερών. Οι αριστεροί από την άλλη λένε ότι τα αποβράσματα τα μαζεύετε εσείς. Από την άκρα δεξιά μέχρι αυτό που θέλετε τώρα να παίξετε, μέχρι
τον πυρήνα των γκολικών, διότι ο Σιωτή δεν είναι ένα φαινόμενο έτσι απλό. Διαγράψαμε τον πρόεδρο των Ρεπουμπλικανών και καθαρίσαμε. Το 50% της βάσης του κόμματος λέει να πάμε τη Λεπέν. Έχει στρωθεί ο δρόμος. Όταν τον βγάζαν πρόεδρο το Σιωτή, ο Σιωτή έλεγε τα ζητήματα ασφάλειας και σιδηράς πυγμής που έλεγε και η Λεπέν. Άρα εδώ θέλω να σας ρωτήσω, δεν χάνει ο Μακρόν από αυτή την ιστορία που εμφάνιζε την κίνησή του και πολιτικά στο στερέωμα ως μια κεντρώα που μαζεύει και από εδώ και από εκεί? Συμπιέζεται, εξαφανίζεται. Χάνεται ο Μακρόν, αλλά ο Μακρόν όμως παραμένει προς το παρόν πρόεδρος. Καλά, βέβαια. Σωστά. Αυτή η αντίσταση, αυτή η όξυνση αφορά το κοινοβούλιο. Αυτή τη στιγμή που είναι πρόεδρος, μπορεί να διαχειριστεί τον Πρωθυπουργό, και το ξέρουμε αυτό ιστορικά στη Γαλλία, με ένα πολύ μεγάλο βαθμό, και να τον ελέγξει και να πάρει τις αποφάσεις, γιατί βάσει το Γαλλικό Σύνταγμα είναι ο πρόεδρος που παίρνει τις τελικές αποφάσεις. Mm-hmm. Άρα, ο στόχος του ποιος είναι, του Μακρόν? Να υπάρχει αποδυναμωμένο κοινοβούλιο. Αυτά τα οποία έζησε ο ίδιος ως μειοψηφία, τώρα να συμβεί με τους αντιπάλους του. Να μην υπάρχει δηλαδή ένα δυνατό. Μια δυνατή αριστερά που να έχει την πλειοψηφία ή μια δυνατή Λεπέν που να έχει την πλειοψηφία. Με βάση αυτό το στοιχείο θα μπορεί αυτός με το διέρη και βασίλευε να επιβάλλει διάφορες αποφάσεις, δείχνοντας τον εαυτό του ότι αυτός είναι πατριώτης ανάμεσα σε μεγάλες κρίσεις, σε μεγάλα ζητήματα τα οποία αφορούν τη Γαλλία. Αυτό τουλάχιστον ονειρεύεται και σχεδιάζει. Η κατάσταση όμως είναι λίγο διαφορετική στο καθημερινό πεδίο. Γιατί βγήκε χτες ο κύριος Σερζ Κλάσφελντ. Για όσους δεν ξέρουν, ο κύριος Σερζ Κλάσφελντ είναι αυτός ο μεγάλος διώκτης των Ναζί, ο άνθρωπος ο οποίος είχε αφιερώσει τη ζωή του από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά να κυνηγάει όλους τους Ναζί απανταχού στη γη, και ο οποίος είναι ο άνθρωπος που έχει κάνει τα καλύτερα, και είναι Εβραίος, και ο άνθρωπος υποστηρίζει ξεκάθαρα, το έχει πει, ότι εγώ τι κάνω, το κάνω για το Ισραήλ. Βγαίνει αυτός και λέει ότι εγώ θα ήθελα να παραμείνει ο Μακρόν, αλλά δεν έπρεπε να την επιλέξω ανάμεσα στην αριστερά και στη Λεπέν. Ως Εβραίος και φιλοϊσραηλίτης προτιμώ τη Λεπέν. Προσέξτε. Πω πω μεταλλάξεις που συμβαίνουν απίστευτα πράγματα. Έτσι. Χθες στην τηλεόραση. Διότι είπε ότι σαν Εβραίος, ακριβώς έτσι, σαν Εβραίος, νιώθω λιγότερη απειλή από τη Λεπέν παρά από τον Μελανσόν και την παρέα του. Διότι εγώ δεν θέλω στο Γαλλικό Κοινοβούλιο, αντί να έχω τη γαλλική σημαία, να βλέπω συνέχεια τη σημαία της Παλαιστίνης και της Χαμάς. Αυτό δεν αποδεικνύει όμως και αυτό που λένε πολλές, να το πω έτσι, πιο ανοιχτές εβραϊκές οργανώσεις, ότι ο σιωνισμός έχει περάσει σε άλλο στάδιο? Το λένε εβραϊκές οργανώσεις, ότι δηλαδή εδώ το κράτος έχει εγκυβωτήσει μια ιδεολογία που αναπαράγεται σε παγκόσμιο επίπεδο και πολιτικά. Ενώ εμείς λένε οι Εβραίοι αυτοί, δεν είμαστε αυτό. Είμαστε απόγονοι ενός ολοκαυτώματος που θα έπρεπε πρωτίστως να είναι βιωματικό για μας. Αυτό λένε. Έτσι είναι αυτό. Είναι πολύ σωστό που λέτε, και μάλιστα ένα από τα επιχειρήματα της αριστεράς εναντίον της Λεπέν είναι ότι πριν από ένα μήνα, δεν ξέρω πότε, βρέθηκαν κάπου σε ένα σημείο ο κύριος Νετανιάχου, η Λεπέν και κάποιος άλλος τέλος πάντων πρόεδρος. Και βγήκανε αυτοί στην τηλεόραση χθες να πούνε: ορίστε, ότι η κυρία Λεπέν είναι η γραμμή Νετανιάχου και η γραμμή Νετανιάχου είναι η γραμμή Λεπέν. Άρα προσέξτε, ψηφίζοντας Λεπέν, είναι σαν να βάζετε τον Νετανιάχου να διοικεί τη Γαλλία. Άρα κύριε Δαβέτα, στην ουσία, επειδή το κάθε μέτωπο από τα δύο πρωταγωνιστικά έχει απ' όλα μέσα, οι γραμμές είναι πολύ θολές. Αυτό μου λέτε. Στο πεδίο της οικονομίας, αυτά που ακούγονται, δηλαδή βλέπω εδώ το πρόγραμμα, και το πρόγραμμα που κάνανε ως μέτωπο όλοι οι σοσιαλιστές, Μελανσόν και τα λοιπά. Τρελό μέτωπο. Ναι, ναι, ακρίβεια. Αποκατάσταση, λέει, της αγοραστικής δύναμης και πάγωμα των αυξανόμενων λογαριασμών ενέργειας. Υγεία. Προσλήψη προσωπικού στα δημόσια νοσοκομεία, κίνητρα για εγκατάσταση γιατρών στις προβληματικές περιοχές. Οι ιδιωτικές κλινικές θα επιτρέπονται υπό όρους. Στέγαση. Ακύρωση των περικοπών του Μακρόν στους οργανισμούς κοινωνικής στέγασης. Εκπαίδευση. Πραγματική δωρεάν παιδεία. Αγροτικό τομέα. Απαγόρευση της εισαγωγής οποιασδήποτε γεωργικής παραγωγής που δεν σέβεται τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά μας πρότυπα.
κατώτατες τιμές για τα αγροτικά προϊόντα, φόρο στα υπερκέρδη των αγροβιομηχάνων και των σούπερ μάρκετ, απόλυτη προτεραιότητα να ακυρωθούν εντός των πρώτων 15 ημερών, πώς θα το κάνει αυτό, τα διατάγματα Μακρόν που αυξάνουν την ηλικία συνταξιοδότηση στα 64 έτη, αύξηση της κατώτατης σύνταξης, οι συντάξεις θα αναπροσαρμόζονται με βάση τους μισθούς και όχι με τον πληθωρισμό, κατώτατος μισθός 1.600 ευρώ καθαρά. Φορολογία λέει, ναι. Μισό λεπτό, φορολογία. Φόρος αλληλεγγύης στον πλούτο. Ο ενίος φόρος 3% θα καταργηθεί. Φορολόγηση της κληρονομιάς. Κάτι που οι δεξιές κινήσεις δεν το θέλουν με τίποτα. Τράπεζες, δημιουργία ενός δημόσιου τραπεζικού πόλου. Άμα τα ακούς αυτά, τι διάλογο, επανάσταση γίνεται στη Γαλλία. Νομίζεις ότι είσαι σε σοβιετική δημοκρατία ή ότι είσαι σε κατάσταση λίγο πριν ο Κάστρο πάρει την εξουσία στην Κούβα. Αυτό είναι που τρομάζει τον κόσμο εδώ πέρα, διότι όλοι θεωρούν ότι η Γαλλία θα έχει πλήρη απομόνωση, θα έχει καταρρέψει το σύστημα και θα γίνει εξέγερση. Ναι, αλλά απομόνωση έχει αυτή τη στιγμή με την άνοδο των λεπενιστών. Κράξει το χρηματιστήριο, για παράδειγμα. Εντάξει. Ναι, αυτό θα γινόταν έτσι κι αλλιώς, διότι αυτή η αστάθεια που έδωσε ο Μακρόν εν ώψη Ολυμπιακών Αγώνων, αυτό το πράγμα δημιούργησε έτσι κι αλλιώς μια φυσιολογική αστάθεια και αναμενόμενη στο χρηματιστήριο. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα στρώσει μόλις βγει μια κυβέρνηση. Το θέμα ποιο είναι, ότι εδώ πέρα βλέπουμε να βγαίνουν οι διανοούμενοι πλέον, οι σοβαροί διανοούμενοι, και μιλά τώρα ο Αλάν Φίνκενκράουτ, ο Λουίκ Φέρι. Μιλάμε για αυτό. Ο Αλάν Φίνκενκράουτ είναι ο ακαδημαϊκός της νέας γενιάς των φιλοσόφων, μεγάλη μορφή εδώ στη Γαλλία των γραμμάτων. Και λέει ότι εγώ προτιμώ Λεπέν από το Μελανσόν. Γιατί ο Μελανσόν θα διαλύσει την οικονομία της χώρας, θα διαλύσει τη Γαλλία και θα βάλει μια λογική τιμωρίας και αποκεφαλισμών. Ναι, και το ερώτημα είναι ποιος τιμωρεί ποιον εδώ. Ποιος τιμωρεί το μεγάλο, όπως μας το λέγατε εσείς, παρασιτικό χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο και ποιος το χαϊδεύει. Και μήπως τελικά όλοι βάζουν νερό στον ίδιο μήλο. Αυτό είναι το ερώτημα. Αυτό είναι. Όλοι βάζουν νερό στο ίδιο μήλο. Με μια διαφορά, ότι υπάρχει η τάση Μελανσόν στην αριστερά, η οποία ακόμη είναι μια, εδώ το λέμε ας πούμε, αυτός φουτές de merde, στα γαλλικά. Τι σημαίνει κάποιος ο οποίος έτσι καλώς θα στα κάνει ανώ κάτω. Έτσι καλώς. Δηλαδή και καλή λύση να βρει, θα το ανατρέψει από μόνος του για να τα κάνει ανώ κάτω. Και από την άλλη μεριά έχουμε μια Λεπέν η οποία ουσιαστικά θα μπει μέσα στο σύστημα. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Η ίδια φαίνεται σιγά σιγά μετά, αλλά ποιο σύστημα. Θέλει να δημιουργήσει ένα μέτωπο, ναι, μαζί με τη Μελόνη, την Ολλανδία, και αυτό το μέτωπο να έχει βέβαια και κάποια σχέση με τον Τραμπ που θα βγει, ώστε να δημιουργηθεί ένα μεγάλο πατριωτικό μέτωπο στην Ευρώπη, το οποίο ουσιαστικά τι θα είναι ένα είδος, ας το πούμε, ας μου επιτραπεί ο όρος εισαγωγικά, νοικοκυριό, να μπει ένα νοικοκυριό, να μπει ένας έλεγχος στην οικονομία, όχι αυτή η ξέφρενη παγκοσμιοποίηση η οποία δεν ελέγχεται. Μια οικονομία φιλελεύθερη η οποία να ελέγχεται. Αυτό είναι το πρόγραμμα της Λεπέν. Το πρόγραμμα των άλλων είναι μια ουτοπία η οποία είναι αδιανόητη πρακτικά, γιατί είναι σαν να λέει ότι θα κοπεί η Γαλλία από τους πάντες και τα πάντα. Τότε θα έχουμε εξέγερση και από τις δύο πλευρές. Ερώτηση. Ναι. Πόσο υπολογίζει η Λεπέν, η οποία είναι αυτή τη στιγμή η κυρίαρχη πολιτικά δύναμη, τουλάχιστον με τις ευρωεκλογές, αυτό είναι η εγκυρότερη καταγραφή μέχρι στιγμής, πόσο υπολογίζει ότι μπαίνοντας σε ένα κυβερνητικό σχήμα με πρόεδρο τον Μακρόν θα αρχίσει να χρεώνεται τις θεσμικές αποφάσεις, π.χ. πόλεμοι, Ουκρανίες, Μέση Ανατολή, ομούμε μετά του Μακρόν, και πόσο δεν θα απομακρύνεται με αυτό τον τρόπο ο βαθύτερος πόθος της να είναι η επόμενη πρόεδρος της Γαλλίας. Διότι ναι, ο Μπαρντελά που λέτε εσείς, αλλά όλοι θα καταλαβαίνουν ότι είναι Λεπέν. Το ρωτώ πολύ απλά και λαϊκά. Δεν θα χρεώνεται τη φθορά. Άρα μήπως αυτός είναι ο στρατηγικός στόχος Μακρόν για τις επόμενες προεδρικές εκλογές. Έχει ένα ρίσκο αυτός ο στόχος. Αυτός είναι. Μία από τις τακτικές του, μια πλευρά της τακτικής του είναι αυτό που είπατε. Αλλά υπάρχει ένα ρίσκο εδώ. Εάν η Λεπέν βγάλει πλειοψηφία, τότε ο Μακρόν, ο πρόεδρος, ο οποίος θα έχει την πλειοψηφία της ψήφισης των νόμων στο κοινοβούλιο απέναντί του, δεν θα εκτίθεται υπουργός. Θα εκτίθεται ο πρόεδρος, ο οποίος έτσι θα αναγκαστεί σταδιακά σε παρέτηση. Διότι η μοναδική ελπίδα του Μακρόν
θα είναι τότε η κινητοποίηση της αριστεράς, η οποία έχει πει ότι εάν βγει, μάλλον όχι της αριστεράς, του Λαϊκού Μετώπου, αν βγει η Λεπέν και ο Μπαρτελά, εμείς κάθε μέρα θα είμαστε στους δρόμους. Δηλαδή πάνε να δημιουργήσουν ένα τεράστιο ψυχολογικό πόλεμο στη Γαλλία. Και μάλιστα την επόμενη των εκλογών, είπε ο Μελασσόν, θα βγούμε στους δρόμους. Η επόμενη των εκλογών είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Ξεκινάνε αμέσως. Τότε που θα βοηθήσει η κυβέρνηση, είναι την ημέρα που ξεκινάνε οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Καταλαβαίνετε λοιπόν ο εκβιασμός που γίνεται, ενώ η Λεπέν θα παίξει τελείως διαφορετικά. Θα πει, εάν δεν εγώ δεν βγάλω πλειοψηφία, αυτή είναι η δική μου άποψη, θα αρνηθεί να παίξει ως πρωθυπουργός. Εκτός αν έχει κάποιες άλλες συμφωνίες κάτω από το τραπέζι. Μάλιστα. Για να μην χρεωθεί αυτό το οποίο είπατε. Με όλα αυτά, κύριε Δαβέτα, ακτινογραφώντας το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο πολιτικό σύστημα της Γαλλίας, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι και η Γαλλία πολιτικά και κοινωνικά έχει μπει σε ένα βαθύ διχασμό, σε μια μεγάλη σχάση, και η Γαλλία δεν είναι ένας τυχαίος παίκτης στον ευρωπαϊκό χώρο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και όχι μόνο στρατιωτικά, και έρχομαι στο μεγαλύτερο κάδρο. Όλα αυτά δεν αποτυπώνουν τα διέξοδα σε μια Ευρώπη που καλείται να πληρώσει έξτρα μπικικίνια για να κονομάνει οι πολεμικές βιομηχανίες των Αμερικανών εν προκειμένου, αφού είμαστε με τη σωστή πλευρά της ιστορίας, αλλά το δικό της αδιέξοδο δεν επιλύεται. Έτσι είναι, γιατί ουσιαστικά η Ευρώπη, διαλυμένη Ευρώπη, σύρεται από πίσω σαν να είναι μια επιπλέον πολιτεία, σε εισαγωγικά, των Ηνωμένων Πολιτειών. Ακολουθώντας αυτή πιστά αυτή την αγγλοσαξονική πολιτική. Το θέμα είναι όμως ότι αυτή η σκληρή μάχη που γίνεται στη Γαλλία και δεν έγινε στην Ιταλία και δεν έγινε στην Ολλανδία, γίνεται ακριβώς για αυτό το λόγο το οποίο αναφέρατε. Δηλαδή, η Γαλλία θα είναι καθοριστικός παράγοντας της πορείας της Ευρωπαϊκής αμέσως μετά τις εκλογές. Εάν κερδίσει η Λεπέν, τότε το μέτωπο αυτό θα μπορεί να αντιδράσει σε μεγάλο βαθμό στην πολιτική αυτή την ξέφρενη των Αμερικανών, οι οποίοι τρέχουν προς τα εμπρός, σύρροντας μαζί τους στο άρμα μια Ευρώπη η οποία δεν έχει να κάνει καμία σχέση. Ακόμη και αν είναι ο Τραμπ πρόεδρος, γιατί να τα χαλάσει η Λεπέν με τον Τραμπ? Αυτό δεν το ξέρουμε όταν θα είναι ο Τραμπ πρόεδρος, γιατί ακόμη δεν έχει πάρει ανακοινώσεις αυτά τα θέματα. Ακόμη θέλουν να ξεκαθαρίσει το τοπίο με τον Τραμπ μετά το καλοκαίρι. Αλλά με βάση τα δεδομένα αυτά τα οποία έχουμε τώρα, εάν βγει η Λεπέν, τότε θα φρενάρει αυτό το πράγμα. Ενώ αν βγει ο Μελανσόν, δεν θα μπει ο ίδιος. Προσέξτε, δεν θα μπει ο ίδιος. Ο Μελανσόν αποτελεί μια ισχυρή, ας το πούμε, μια ισχυρή οντότητα. Ενδεχομένως θα δείτε τη μεγάλη έκπληξη χτες. Ξέρετε ποιος κατεβαίνει υποψήφιος και θα βγει στην περιοχή του? Ο Λαντ, μάλιστα. Ναι. Δεν ξέρουμε για ποιο λόγο ο Ολάντ, πρώτη φορά συμβαίνει, ένας πρόεδρος ο οποίος μένει στην ιστορία θεωρητικά μιας Γαλλίας ως πρόεδρος Α, Β, Γ, Δ και ο οποίος κατεβαίνει εκ νέου, δεν ξαναγίνει αυτό, ως υποψήφιος βουλευτής και θα βγει. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι το μέτωπο της ευρύτερης αριστεράς, το λαϊκό μέτωπο, ψάχνει να βρει διάφορες λύσεις με ανθρώπους έμπειρους, οι οποίοι να μπορέσουν να σιγοντάρουν ο Μακρόν, ελέγχοντας το χώρο τους. Με το Μελανσόν δεν θα μπορούσε να γίνει τίποτα. Άρα λοιπόν, ακόμη το ίδιο το σύστημα ψάχνει λύσεις, αλλά όλα θα παιχτούν στην ψηφοφορία που θα γίνει. Διότι το ρεύμα είναι με τη Λεπέν. Ό,τι και να φωνάζει η αριστερά, ο κόσμος δείχνει να μην υφίσταται. Δηλαδή, υπάρχει μία στατικότητα στις δημοσκοπήσεις, αν και θα έχουμε νέες σήμερα, αλλά δεν υπάρχει πτώση των δημοσκοπήσεων της Λεπέν. Πιστεύω ότι το πρόβλημα είναι, για να το βάλω σε ένα γενικότερο πλαίσιο, οφείλεται σε ένα τεράστιο διχασμό πολιτισμού. Θα το έλεγα πιο απλά, πέρα από την οικονομία κτλ. Διχασμού πολιτισμού που υφίσταται ανάμεσα στην παγκοσμιοποίηση και σε αυτό που ονομάζουμε ιστορικότητα των χωρών. Η ιστορικότητα των χωρών αθίσταται. Είτε μέσω της Λεπέν σε ένα βαθμό, είτε μέσω άλλων κτλ. Η ιστορικότητα δεν θέλει να χάσει τις μνήμες της, δεν θέλει να χάσει τις ρίζες της. Ανθίσταται, θέλει να παραμένει η Ευρώπη Ευρώπη. Και ας έχει συμμαχίες επιλεκτικές με Αμερική ή με οποιοδήποτε άλλο, αλλά να είναι Ευρώπη. Απ' την άλλη μεριά έχουμε την παγκοσμιοποίηση, η οποία σαν ο δοσοτήρας θέλει να αφαιρέσει αυτή την ιστορικότητα από την Ευρώπη, να της αφαιρέσει τον πολιτισμό αυτής της ιστορικότητας και να τη μετατρέψει σε ένα άβουλο πολιτικό όν,
το οποίο ακολουθεί τις αποφάσεις της Αμερικής και η οποία θα συχθεί σε πόλεμο ή οτιδήποτε. Όσο για τον πόλεμο, έχω το εξής να παρατηρήσω. Ναι, μεν μπορεί να έχει το πάνω χέρι η Αμερική με αυτές τις εκβιαστικές καταστάσεις πολιτικές που επιλέγει, αλλά η πλειοψηφία του κόσμου, επιμένω σε αυτό, παραμένει εναντίον του πολέμου. Ειδικά εδώ στη Γαλλία, το 80% είναι εναντίον του πολέμου. Αυτό δεν διευκολύνει τα σχέδια, διότι όλο το κουτόχορτο που έριξαν, που ήθελαν να ρίξουν στον κόσμο όλο αυτό το καιρό, περί τρομοκρατίας, ότι θα γίνει πόλεμο, ότι θα έρθει η Ρωσία, θα μας πάρει μέχρι και το Παρίσι, κάτι τέτοιες ανοησίες λέγανε, ότι θα πάρει όλη την Ευρώπη, απειλή της Ευρώπης κτλ. Αυτές οι ανοησίες δεν δείχνουν να έχουν επηρεάσει τον κόσμο σε κανένα βαθμό από αυτό που ήταν πριν γίνει όλη αυτή η προπαγάνδα. Άρα η προπαγάνδα της λεγόμενης παγκοσμιοποίησης βρίσκεται σε αδιέξοδο. Γι' αυτό και είναι επικίνδυνη για να κάνει πόλεμο. Αλλά αυτός ο πόλεμος μπορεί να είναι και το τέλος της παγκοσμιοποίησης. Ανεξαρτήτως της καπιταλιστικής ή όχι διάθρωσης της κοινωνίας. Θέλω πριν σας... Θέλω πριν σας αποχαιρετήσω και ένα σχόλιο για τον Γκολικό Κόμμα, τους Ρεπουμπλικανούς, διότι ιστορικά είναι ένα κόμμα που στην Πέμπτη Γαλλική Δημοκρατία έχει εκλέξει τους 5 από τους 8 προέδρους της Πέμπτης Γαλλικής Δημοκρατίας και τίνει προς αφανισμό αυτή τη στιγμή. Σημεία των καιρών. Όχι, θα έλεγα, δεν είναι μόνο σημεία των καιρών, είναι και σημεία μιας πολιτικής που την είδαμε και στην Ελλάδα. Δηλαδή, ποια είναι αυτή η πολιτική? Κάποιοι έγιναν θεσμοί δελφίνοι. Όλοι αυτοί οι διάφοροι που έγιναν υπουργοί, όπως συνέβη και με το Πασόκ παλιότερα και με άλλους, ίσως σε άλλα κόμματα, αυτοί θεωρούν ότι το κόμμα είναι δικό τους. Οι καταστάσεις όμως, οι οποίες οξύνονται και παίζουν πλέον τα άκρα και το κέντρο έχει χαθεί, είναι διαφορετικές. Σε αυτή την περίπτωση θα έπρεπε να προσαρμοστούν με τις καταστάσεις και να προσπαθήσουν να τις διαπλάσουν. Αυτή τι έγινε? Ένα μέρος αυτών το απορρόφησε ο Μακρόν και πολλούς από αυτούς τους έκανε υπουργούς του. Ο Εντουάρτ Φιλίπ, η Ρασίτα Ντάτι, πάρα πολλοί από αυτάς, ο υπουργός οικονομίας, ο Μπρούνο Λεμέρ, όλοι αυτοί προέρχονται από τον κόμμα των Γκολικών. Άρα ο Μακρόν άρχισε την αφέμιξη. Και μετά έχουμε τη Λεπέν, η οποία βλέποντας αυτή την κατάσταση και θέλοντας να αφαιρέσει από πάνω της την έννοια του ακροδεξιού, και από ό,τι φαίνεται το πετυχαίνει μετά από αυτές τις δηλώσεις που σας ανέφερα, έκανε άνοιγμα προς τους άλλους πατριωτικούς χώρους. Εκεί τα βρήκανε με τον Διωτή. Ο Διωτή κατάλαβε, και το είπε ο ίδιος σε μια συνέντευξή του, κατάλαβε ότι δεν υπάρχει μέλλον με αυτή την πολιτική των κλασικών δελφίνων, οι οποίοι είναι ουσιαστικά σαν να είναι γραφειοκράτες, σαν να είναι προύχοντες, σαν να είναι διευθυντές τραπέζης, οι οποίοι κάθονται και έχουν κάνει την πολιτική επάγγελμα. Και ο Τσιωτή γυρνάει και λέει: εγώ θα ρισκάρω και θα πάω με τη μεριά των πατριωτών για να σώσω τη Γαλλία. Αυτή η μετακίνηση τι κάνει? Θέτει τη Λεπέν να αντικαταστήσει ιστορικά, έτσι πάει το πράγμα, να αντικαταστήσει τον Γκολικό Κόμμα. Η ίδια δεν θέλει να γίνει ο Ντεγκόλ. Θα ανατρίχιαζε ο Ντεγκόλ, βέβαια, ακούγοντας τα αυτά. Κύριε Ζαμέτα. Αλλά μπορεί όμως, προσέξτε, μπορεί να γίνει, να πάρει τη θέση του θηλυκού Σιράκ. Ο στόχος της είναι να δημιουργήσει ένα καινούριο UMP. Μάλιστα. Το είπε κιόλας. Δηλαδή, όλοι οι κεντροδεξιοί να συνασπιστούν γύρω από τη Λεπέν, η οποία είναι η μόνη η οποία θα στηρίξει το Ισραήλ, τους Εβραίους της Γαλλίας, τις λαϊκές τάξεις, εκεί γίνει η μεγάλη μάχη. Κατάλαβα, κύριε Δαβέτα, μην κουράζετε, κατάλαβα. Είναι σκηνές από ταινία, προσεχώς, στην Ευρώπη. Θα πάμε στις λογικές σύγκρουσης μετόπων. Πώς θα λέγονται αυτά, δεν ξέρω, αλλά... Συμμαχιών. Μάλιστα. Στην Ελλάδα αυτό θα γίνει. Μάλιστα. Η κάθε πλευρά με τους δικούς της, το καταλάβαμε αυτό. Θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Δαβέτα, για μια φορά ακόμη. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο και καλή εβδομάδα. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σε όλους.